απολύτως. Τηρείται το χρονοδιάγραμμα. Διορθώθηκαν απολύτως οι στρεβλώσεις, διότι τα δύο πρώτα χρόνια, όλο το 20 και όλο το 21, στην πραγματικότητα οι υπηρεσίες διόρθωσαν στρεβλώσεις. Συνέβη το πλημμυρικό φαινόμενο του Ιουνίου του 2022, το οποίο, όπως σας είπα, δημιούργησε προβλήματα και στην πραγματικότητα κατέστρεψε εργασία 6 μηνών, η οποία έπρεπε να επαναληφθεί. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, τώρα σήμερα είμαστε εδώ. Η επίσκεψη στο εσωτερικό του μνημείου αποκάλυψε σε όλους την εργασία η οποία έχει γίνει και το συστηματικό τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αντιμετωπίζουν την προστασία, την συντήρηση και την ανάδειξη του μνημείου. Επομένως, δεν έχω λόγο να μην είμαι ικανοποιημένη. Από τις ζημιές αποκαταστάθηκε πλήρως το μνημείο και τι προβλέπετε να κάνετε για να μην επαναληφθούν? Γιατί είναι μια δύσκολη περίοδο με την κλιματική αλλαγή και ενδέχεται να έχουμε ξανά. Αυτό το οποίο συνέβη είναι η καταστροφή της γεωμετρίας του Τύμβου, η οποία είχε πραγματοποιηθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι δεν είχαν προλάβει να γίνουν οι φυτεύσεις. Αυτή τη στιγμή το έργο, όπως είπα, ξανά έγινε από την αρχή. Μπήκαν όλα τα σειρματοκιβώτια που έπρεπε να μπουν, τοποθετήθηκαν όλα τα γεωϋφάσματα και έχει γίνει η φύτευση αυτή, η οποία, η ειδική φύτευση, η οποία εμποδίζει την κατολίσθηση των χωμάτων που ήταν η αιτία που δημιούργησε το πρόβλημα. Εξαιτίας της βροχής, εννοείται. Άρα, έχουν καταστραφεί τα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά, η καταστροφή η οποία έγινε εξαιτίας του φαινομένου έντονου και του φαινομένου του Ιουνίου του 2022, είχε αποτελεί. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι που αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την ευθύνη του ίδιου του μνημείου και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου. Είναι προφανές ότι αν θέλουμε το μνημείο να το επισκέπτονται υυξημένες ροές, θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένας κατάλληλος δρόμος πρόσβασης. Αυτό όμως είναι θέμα της αυτοδιοίκησης, να δει πώς θα το διαχειριστεί. Προφανώς απαιτούνται μελέτες. Μιλήσαμε πριν από λίγο και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη. Κατά αρμοδιότητα ο καθένας θα περιμένουμε για να γίνει σωστή πρόσβαση. Στο πλαίσιο της συντήρησης τα υλικά είναι καλυμμένα, το ψηφιδωτό και όλα αυτά. Οι ειδικές ομάδες που θα εισέρχονται στο μνημείο, τι εικόνα θα αντικρίζουν? Θα αντικρίζουν την εικόνα την οποία είδαμε και εμείς σήμερα, που είναι αποκατεστημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό το ίδιο το μνημείο, δηλαδή η μαρμάρινη ύλη, καθώς έχουν γίνει οι συγκολήσεις. Οι σφίγγες, όπως βλέπετε, τις βλέπει κανείς, οι καριάτιδες είναι ανοιχτές. Επομένως, θα παίρνει μια ικανοποιητική εικόνα του μνημείου. Στο βαθμό που η διεύθυνση συντήρησης θα το επιτρέψει, θα το δει. Όμως, κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε ένα κλειστό μνημείο, και εδώ γίνεται μια τεράστια εξαίρεση. Τα ταφικά μνημεία είναι από τις πολύ λίγες εξαιρέσεις, μάλλον. Τα ταφικά μνημεία δεν είναι επισκέψιμα. Εδώ, επειδή ακριβώς είναι αυτό το πάρα πολύ σημαντικό μνημείο, προφανώς από την αρχή είχαμε πει ότι θα είναι επισκέψιμα. Όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η παρουσία η δική μας μέσα δημιουργεί, καθώς είναι κλειστό, περίκλειστο, δημιουργεί ειδικές συνθήκες, οι οποίες ειδικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν φθορά και στα χρώματα τα οποία έχουν σωθεί και στα ψηφιδωτά. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να υποτάσσουμε την επιθυμία μας να δούμε πράγματα στην ανάγκη προστασίας του ίδιου του μνημείου. Στο σημείο που είναι στην είσοδο δεξιά, που υπάρχουν κάποια χώματα πεσμένα, τι γίνεται, θα γίνουν εργασίες υπουργέ? Στο τέλος, όταν το μνημείο θα αποκατασταθεί πλήρως, ο περίβολος όλος θα είναι αναδεδειγμένος. Αυτή τη στιγμή, και εδώ που πατάμε, είμαστε σε στάθμη ψηλότερη της αρχικής, αυτής η οποία είχε ανασκαφεί το 2014, εξαιτίας αυτών των κατολισθήσεων κλπ. Σε μερικές μέρες θα εγκατασταθεί εδώ μια γερανογέφυρα, η οποία στο τμήμα του περιβόλου που έχει ήδη ξεκινήσει μάλλον η πιλωτική αποκατάσταση, θα μεταφέρει τους λίθους, θα τους τοποθετεί. Πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να δει, γι' αυτό γίνονται τα πιλωτικά προγράμματα στα μείζωνα αρχαιολογικά και αναστατωτικά έργα, διότι πρέπει κανείς να δει με πάρα πολύ προσοχή το πώς θα συμπεριφερθεί και ο περίβολος, αλλά και πώς θα εφαρμοστεί η μελέτη, θα εφαρμοστούν οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει. Σταδιακά, ο περίβολος όλος είναι προφανές ότι θα αποκατασταθεί και θα αποδοθεί. Άλλωστε, προς τα εκεί είναι και το καλύτερα σωζόμενο τμήμα, το μαρμάρινο. Αυτά τα μέτρα, τα 100 τόσα, στα οποία σώζεται απολύτως η μαρμάρινη επένδυση. Προφανώς, στο τέλος θα αποκατασταθεί. Αλλά όλα αυτά θέλουν τον χρόνο. Κοιτάξτε, η βασική αρχή της ανάδειξης των μνημείων